Σε πεδίο μάχης μετέτρεψαν χθες το απόγευμα το λιμάνι του Πειραιά, οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Για μισή ώρα έπεφταν πέτρες, καπνογόνα και φωτοβολίδες με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κομφούζιο. Συμπλοκές μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ με φωτοβολίδες, καπνογόνα και μολότοφ στο λιμάνι του Πειραιά. Για περίπου μισή ώρα επικρατεί κομφούζιο. Το σκηνικό είναι πολεμικό. Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ προσπαθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων να μην έρθουν σε επαφή και κάνουν χρήση χημικών. Έντρομοι οδηγοί αυτοκινήτων και φορτηγών μέσα στο λιμάνι προσπαθούν να απομακρυνθούν. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν περίπου 100 φιλάθλοι της ΑΕΚ πήγαν στο λιμάνι και επιχείρησαν να ταξιδέψουν στην Κρήτη για τον τελικό κυπέλλου στο μπάσκετ μεταξύ των δύο ομάδων. Οι Ολυμπιακοί που βρίσκονταν έξω από την πύλη Ε3 τους επιτέθηκαν. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι διακόπηκε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Συμπλοκές μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα και στο κέντρο του Ηρακλείου, στην οδό 25 Αυγούστου, όπου βρίσκεται σύνδεσμος φιλάθλων της ΑΕΚ. Προκλήθηκαν ζημιές σε καφετέρια και έγιναν 10 προσαγωγές.